Μετά τις 20 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη, στην περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Είναι θέμα μετά την Οικονομική και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς το έργο δημοπρατήθηκε μετά και την έκπτωση από τον αρμόδιο ανάδοχο μειοδότη, που φτάνει σύμφωνα με τον κύριο Μωυσιάδη το 56%. Έχει ήδη προκύψει ο εργολάβος. Περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει τον προσυμβατικό έλεγχο που κάνει για να μπορέσει να δουλέψει κανονικά. Ήδη αυτή τη στιγμή κάνει κάποιες προεργασίες. Οι προεργασίες αυτές πρέπει να έχουν δει όσοι ανησυχούν ότι με την ελάχιστη επέμβαση που έκανε έχει προφυλάξει από άμεσο κίνδυνο όλη την περιοχή. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά από τις στιγμή... ουσιαστικές παρεμβάσεις. Καλύτερα θα είναι να μην τα λέμε αυτά από το, στη τηλεόραση. Και δεν πρέπει να τα λέμε στην τηλεόραση, διότι πρέπει να δουλέψουμε όταν θα έχουμε την έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου. Από τη στιγμή που θα πάρουμε την έγκριση, μετά από άμεσα θα δουλέψουμε. Άμεσα ξεκινούν εργασίες. Μα είναι έτοιμος, αφού ήδη δουλεύει, ψευτοδουλεύει από τώρα. Κάνει προεργασίες. Τι χρήματα πάνω κάτω πιστεύετε θα χρειαστούν για την όλη αυτή η παρέμβαση? Αυτή τη στιγμή η εργολαβία είναι του 1 εκατομμύριου. Δηλαδή ήταν 2.200, έχει σημασία πόση έκπτωση έδωσε. Είναι 2.200. Σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου του εγκεκριμένου, είναι 2.200.000. Για αυτά έδωσε έκπτωση 56% και θα τελειώσει το έργο με 1 εκατομμύριο επειδή έχει δώσει έκπτωση 56%. Εμείς ταυτόχρονα θα του δώσουμε και συμπληρωματική σύμβαση για να αξιοποιήσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα. Και μάλιστα και αυτά τα χρήματα θα είναι με έκπτωση 56%, δηλαδή τελικά θα κάνει έργο 3 εκατομμυρίων. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς όπως δηλώνουν στην κάμερα του τηλεεπιλογές, έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειές τους, επιρρύπτοντας ευθύνες στον κρατικό μηχανισμό αλλά και στον αντιπεριφερειάρχη, με τον οποίο ήρθαν σήμερα σε λεκτική αντιπαράθεση. Παρέλασαν 5 υπουργοί από εδώ, έτσι. Υπουργοί. Αυτό που του βλέπει, ξέρει τι υπόσχεσαι στου υπουργού. Έχω 19 πομόνες, λέει, θα τις στήσω και θα το βγάλω το νερό μέσα σε 1,5 μήνα. Και το νερό έφυγε τώρα για 15-20 μέρες που έφυγε από τώρα. Τώρα σε τι κατάσταση είμαστε εκεί? Εσύ κατάσταση χειρότερη. Δεν μπορείς, αφού λένε ότι θα το κλείσουν τις 20 Οκτωβρίου. Ναι. Δεκτό. Που δεν είναι δεκτό, αλλά δεν έπρεπε εκεί το σπάσιμο που έκαναν να κάνουν γύρω-γύρω ένα δεύτερο ανάχωμα για να μην μπορεί να μπει το νερό. Τις προάλλησα μόλκα νερό από πάνω και ήρθε νερό και όμως στα καλά και καλά που πήγαν οι ιδιώτες εκεί στο Δραβίσκο και το κλείσαν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι ανύπρακτοι. Δηλαδή δεν τους διαφέρει να μας πας πάλι. Γιατί αυτοί κάθε μήνα τα αρπάζουν. Ο κόσμος έχει πάρει ζημιά μεγάλη. Ότι πρέπει να πάρει ο ανάδοχος, να υπάρχει η απόφαση του ηλεκτρικού και από τις 20 Οκτωβρίου να ξεκινήσει. Και πότε θα την πάρει ο ανάδοχος? Δεν την πήρε ένα καλοκαίρι. Και δεν είναι σίγουρο. Και δεν θα ξεκινήσει. Και πότε θα τελειώσει? Η κατάσταση είναι απελπιστική, κύριε Μπούμπα. Δεν κάνουν τίποτα στην περιφέρεια. Όταν συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή το Σεπτέμβριο, για να πάρει την απόφαση και δεν συνεδριάζει μέσα στον Αύγουστο λόγω διακοπών, γιατί στην Ελλάδα λόγω διακοπών σταματούν τα πάντα. Τι έχει να απαντήσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης σε όλο αυτόν τον κόσμο που δεν θα ξανασπείρει του χρόνου, δεν θα έχει εισόδημα? Όλα είναι, δηλαδή όλα είναι μέλι γάλα. Εδώ ο κόσμος θα πούμε δεν έχει εισόδημα. Πώς θα ζεις? Ούτε η κυρία Κόλια δεν έχει κάνει τίποτα για τον νομό. Ανύπαρκτη. Έχουμε και σε υπουργό, υφυπουργό τώρα, τον κύριο Μπόλαρη. Ανύπαρκτη είναι όλοι. Ανύπαρκτη. Πιο χειρότερο δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή η παραγωγή χάθηκε η φετινή και από ό,τι φαίνεται θα χαθεί και για το χρόνο. Αλλά η Αθήνα στέλνει εδώ πέρα φόρους, λέει. Τι θέλει, σου δύναμα θέλει, δεν ξέρω τι θέλει. Μόνο ο Πειραιάς είναι Ελλάδα. Εδώ η Ήπειρος δεν είναι Ελλάδα. Εκείνοι είναι άνεργοι. Εμάς γιατί μας κάνουν άνεργο? Πιστεύετε ότι φταίει το κράτος που δεν στέλνει χρήματα? Ποιος φταίει? Βεβαίως φταίνουν και τα τοπικά και οι περιφέρειες. Αλλά βάση είναι το κράτος. Όταν μάζευε τα λεφτά, τα αποθέμουν, πώς θα γίνει, από τους δήμους και από τις περιφέρειες και από τα νοσοκομεία και δεν ξέρω από παντού και δεν άφηνε να λειτουργήσει τίποτα και τώρα έρθει χειμώνας, τι θα λειτουργήσει? Μπορούν αυτά τα αυτοκίνητα να φορτωθούν χώματα οργικά και να πάνε στο στρεμό να κάνουν? Και σου τι έκαναν τα αναχώματα? Πες ότι τα κάναν τα αναχώματα. Η ΚΙΤ μέσα τι γίνεται?
Άμα δεν καθαριστεί και με μια μεγάλη, τώρα ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Με μια μεγάλη βροχή πάλι με στέλια θα έχουμε. Αυτοί άμμου που θα βάλουν τώρα θα κρατήσει, τι θα ρίξουν εκεί, σημέντο θα ρίξουν. Μια άμμο θα ρίξουν εκεί. Θα κάνουν το παραμύθι που λέει, θα σηκάψω Γιάννη, θα σαλίψω για να Γιάννη. Αυτό θα μας κάνουν. Εμείς πάλι πλημμυρισμένοι θα είμαστε. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Τζελέπης βρέθηκε στον Πεθελινό για να ενημερωθεί εκτενέστερα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής από τον Αντιπεριφερειάρχη. Νομίζω ότι οι ευθύνες ως προς την καθυστέρηση του έργου είναι φανερό ότι υπάρχουν. Και σε θεσμούς και σε πρόσωπα. Δεν μπορεί μια ζημιά που έγινε εδώ και 4 μήνες να μην έχουμε αποκαταστήσει ακόμα τα αναχώματα. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή από μέρα σε μέρα να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν τα μηχανήματα, να μην μπορέσει να αποκαταστήσει ο εργολάβος που μπήκε και είναι ανάδοχος του έργου. Γιατί πέρα από την καθυστέρηση των θεσμών που ήταν υπεύθυνη μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε παράλληλα τώρα και την γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους, όπου τώρα από ό,τι έχω πληροφορηθεί το θέμα βρίσκεται πλέον στο ελεκτικό συμβούλιο. Θα πρέπει να κατανοήσουν όμως όλοι, μα όλοι, ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας θα πρέπει να λειτουργούν με τους ταχύτερο δυνατό τρόπους και να δίνουν λύσεις. Εδώ είχαμε 100.000 πλημμυρισμένα στρέμματα, τα οποία δεν έχουν παράξει, δεν έχουν βγάλει παραγωγή για το 2015. Αν τα βάλουμε το τι εισοδήματα έχουν χαθεί, μια και δεν θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Λοιπόν, αν την ίδια ζημιά έχουμε και το 2016, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εγκληματικό. Γι' αυτό και βρίσκομαι σήμερα εδώ και από τη δική μου την πλευρά και στην Αθήνα θα φροντίσω να δω και σε επίπεδο ελεκτικού συνεδρίου, λοιπόν, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθεί και από εκεί η διαδικασία για να μπορεί ο εργολάβος να προχωρήσει πλέον στην αποκατάσταση των αναχωμάτων του ποταμού Στριμώνα. Πειράζει, δεν μπορούμε να ζήμαστε αυτή την κατάσταση. Σήμερα πριν έρθω εδώ, έλα εδώ, τι σε είπα εδώ, πριν έρθω εδώ, εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του λέω πάω στο Πεθελινό, θα έρθεις. Ακούς, τελευταία αντίδρασή μας είναι. Το είπα πριν εδώ, βάλ' τους όλους στη σειρά. Και λέει, θα έρθω, έρχομαι εδώ, δεν είναι. Λέω, πού είναι αντιπεριφερειάρχης. Μου λέει, δεν είναι. Λέω, εγώ τον πήρα γιατί πάω στο Πεθελινό για να έρθει εκεί, για να πει τι έγινε. Λοιπόν, αφήστε. Μια παρά. Εγώ είμαι εδώ, μην... Ο δήμαρχος του Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, τόνισε την αναγκαιότητα, τη σπουδαιότητα των έργων στην περιοχή προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και οι καλλιέργειές τους. Για μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, με την οποία έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, απαιτούνται άλλες 2 άδειες για να ξεκινήσει το έργο. Την μία από αυτές που είναι η έγκριση της νομιμότητας της πράξης, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, την έχει πάρει η Περιφέρεια ήδη στα χέρια της. Ωστόσο, εκκρεμεί τώρα ο προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο, δηλαδή από δικαστικούς της ελληνικής πολιτείας, οι οποίοι θα πούνε ότι όλα έχουν γίνει σωστά και πρέπει να ξεκινήσει, αφού πάρουμε τη θετική απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση των αναχωμάτων. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε, κύριε Δήμαρχε, χρονικά αυτό? Συνήθως τις επόμενες 10 ημέρες τελειώνει ο ένας μήνας στον οποίο είναι η δυνατότητα που δίνει ο νομοθέτης στο ελεκτικό συνέδριο για να διερευνήσει την σύμβαση που έχει κάνει η Περιφέρεια με τον ανάδοχο. Πιστεύω ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου να έχουμε πάρει αυτή την απάντηση και να αρχίσουν οι εργασίες. Αρχίσουν αμέσως οι εργασίες, δηλαδή? Οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως, ο ανάδοχος είναι έτοιμος, αλλά αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσει να ξεκινήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στα χέρια του την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Και η περιφέρεια, βέβαια, εκτός από τον ανάδοχο. Γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες πρέπει να είναι κατοχυρωμένοι ότι οι εργασίες θα γίνουν με βάση τον νόμο.